κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής στρέφεται μετά την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής και ο δικηγορικός κόσμος της χώρας, αμφισβητώντας ευθέως την νομιμότητά της. Την ώρα που χιλιάδες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα ποσά στην ενέργεια με κίνδυνο διακοπής της παροχής τους, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε να παρέμβει νομικά και να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην κατάθεση προσφυγών αλλά και εξώδικων διαμαρτυριών. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τη διαφάνεια των όρων όπως έχουν τεθεί, τη δυνατότητα αυτή της μεταβλητής της αναπροσαρμογής της τιμής. Υπάρχουν ζητήματα που ανάγονται στην προστασία του καταναλωτή σε σχέση με συμβάσεις οποίες δεν μπορούσε να προβλέψει τους όρους και πώς θα εξελισσόταν αυτό. Ενώ τεθήκαν και παράλληλα ζητήματα και ανταγωνισμού σε σχέση με τον τρόπο που διαμορφώνεται η τιμή αυτή μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας συμφώνησαν στην προετοιμασία πρότυπων αγωγής για καταναλωτές που προτίθενται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, κύριο αίτημά τους είναι να υπάρξει πολιτική λύση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα δικαστήρια πάντα αργούν. Μια πολιτική λύση είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να δώσει πραγματικά λύση στο πρόβλημα. Το νομικό κόσμο της χώρας, ωστόσο, φαίνεται να προβληματίζει και το γεγονός ότι ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο κόστος μιας δικαστικής διαδικασίας με αμφίβολη εξέλιξη, την ώρα που θα εκκρεμούν υπέρογγοι λογαριασμοί ρεύματος. Δεν είναι εύκολο και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και ο προβληματισμός και μέχρι τότε τι κάνω. Ακόμα και αν κερδίσει το δικαστήριο, μέχρι τότε εγώ κινδυνεύω να μου κόψουν το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πληρώσω. Φανταστείτε για τις πολυμελείς οικογένειες από 3 παιδιά και πάνω που έχουν τα φροντιστήρια, είτε τα σπίτια που σπουδάζουν τα παιδιά, είτε αν είναι μικρά τις πάνες και όλα αυτά, αν μπορούν να ανταποκριθούν. Σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι ενώσεις καταναλωτών, προκειμένου σύμφωνα με τους νομικούς να υπάρξουν μαζικές αγωγές και όχι μεμονωμένες. Το όλο θέμα είναι κυρίαρχα αρμοδιότητος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα προχωρήσει σε μια συνολική αγωγή ούτως ώστε να επιτύχει το διατάφτα που είναι το ζητούμενο, η κατάργηση της ρήτρας προσαρμογής. Οι δικηγόροι πάντως συνιστούν στους πολίτες που πλήττονται από δυσβάσταχτους λογαριασμούς να προχωρούν αρχικά σε ατομική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και στην περίπτωση που η πρώτη απόφαση είναι ευνοϊκή να ασκήσουν και τακτική αγωγή. Έχει λοιπόν μία οικονομική επιβάρηση λόγω των παραβόλων, των διπλοτύπων και βεβαίως και των εξόδων επιδόσεων. Το θέμα απασχόλησε την πρώτη μέρα των εργασιών του 9ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, που διεξάγεται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με γενικό τίτλο «Τα εύθραστα θεμελιώδη δικαιώματα και το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό των κρίσεων». Ακουμπάει όλα τα θέματα, και τα διεθνή και τα εσωτερικά. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σε δυσκολία. Υπάρχουν τώρα η ενεργειακή κρίση, υπάρχει πόλεμος, υπήρχε η πανδημία και ο στόχος είναι πάντα να τα προστατεύουμε τα δικαιώματα, αλλά με ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα. Στο ετήσιο συνέδριο των δημοσιολόγων που συνεχίζεται και αύριο, συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισαγγελείς, δικηγόροι και καθηγητές συνταγματικού και δημοσίου δικαίου.